τις επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στη ψυχολογία των παιδιών θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την εγγεγραμμένη ειδική ψυχολόγο Πέρσα Κορφιάτη μέσω Skype σύνδεσή μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κορφιάτη. Καλό σας μεσημέρι. Για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, να πούμε αρχικά ότι δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις στα παιδιά από την καραντίνα και τον εγκλεισμό, αλλά υπάρχουν και τα θετικά που βγαίνουν μέσα από αυτή την υγειονομική κρίση, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και βεβαίως από χθες τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και για τα παιδιά, καθότι αυξήθηκε ο αριθμός των μετακινήσεών μας. Καταρχάς, να πούμε για τα παιδιά, πώς δέχονται το απαγορεύεται. Επειδή δεν υπάρχει στην ηλικία των 3, 5, 8 και μέχρι 10 ίσως η ανάπτυξη της λογικής, συνήθως τα παιδιά είναι παρορμητικά και δρούν με το ένστικτο και με το συναίσθημά τους. Άρα τα παιδιά που ακούνε τη λέξη απαγορεύεται, πολλές φορές μπορεί να αντιδράσουν, μπορεί να είναι λίγο επιθετικά, μπορεί να κλαίνε κτλ. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συζητήσουμε μαζί τους, να τους πούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο εγκλεισμός, να τους εξηγήσουμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε, που μπορούν να καταλάβουν ανάλογα με την ηλικία τους τα παιδιά, έτσι ώστε να δώσει μια έννοια αυτός ο εγκλεισμός. Άρα η έλλειψη λογικής στα παιδιά, τα οποία είναι ανώριμα και παρορμητικά, θα χρειαστούν τη δική μας, αν θέλετε, στήριξη και κατανόηση. Αισθάνονται το φόβο της ασθένειας τα παιδιά, είτε για τα ίδια είτε για τους γονείς και τους παππούδες τους? Η αλήθεια να λέγεται ναι. Έχουμε δει παιδιά να ανησυχούν πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τους παππούδες που δεν βλέπουν. Mm-hmm. Και όσοι έχουν την ευκαιρία να έχουν βιντεοκλήσεις μαζί τους, τουλάχιστον μπορούν να ηρεμήσουν. Τα παιδιά που γεννούν και άλλους φόβους, δηλαδή ακούγοντας τις ειδήσεις, ακούγοντας τι γίνεται κτλ. Και η επέκταση των μέτρων αυτών, που έχει πάρει δηλαδή μεγάλη έτσι, ιστορία, γιατί τα σχολεία είναι κλειστά, άρα δεν βλέπουν ούτε τους φίλους τους για να ξεσπάσουν λίγο, να χαλαρώσουν διαφορετικά. Τα παιδιά σίγουρα γεννούν και άλλους φόβους και ανασφάλειες όσον αφορά είτε την, όχι τόσο τη δικιά τους την κατάσταση, υποτιμούν τον κίνδυνο, άρα δεν θα ανησυχήσουν για τη δική τους την υγεία. Αντίθετα, πολλές φορές θα ζητήσουν να βγουν από το σπίτι, να είναι λίγο πιο έντονη η θέλησή τους να παραβούν τους κανόνες, καθώς υποτιμούν τον κίνδυνο για το δικό τους εαυτό. Αλλά ακούγοντας τις ειδήσεις ή τις δικές μας συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας, μπορεί να αρχίσει μια αγχογόνα κατάσταση για τα παιδιά. Μάλιστα. Άρα η έλλειψη των φίλων και η υποχρεωτική απομάκρυση από το σχολείο τους προκαλεί όλα αυτά τα ανάμεικτα, τα καινούρια συναισθήματα στα παιδιά, όπως βεβαίως και το ότι είναι μακριά από γιαγιάδες και παππούδες. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα είναι η απώλεια σημείων αναφοράς και η αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Θεωρείτε ότι τα παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα στα νέα δεδομένα που προκύπτουν? Θεωρώ ότι ίσως, να το πούμε διαφορετικά, τα παιδιά είναι σαν σπουγκαράκια, άρα ό,τι τους προσφέρουμε θα το απορροφήσουν. Η αλήθεια να λέγεται όμως, επειδή αυτό το καινούργιο φαινόμενο, το να μην βλέπουν τους φίλους τους, να μην πηγαίνουν σχολείο, τους μπερδεύει λίγο. Μιλάμε πάντοτε για τα μικρότερα παιδιά της δημοτικής και της νηπιακής ηλικίας, όπου πραγματικά αυτά τα παιδιά, όταν σπάσουν αυτά τα όρια, μπορούν να χειριστούν και το περιβάλλον τους όπως θέλουν. Άρα, αν δούμε ότι τα σημεία αναφοράς, ξηκώνομαι το πρωί, δίνομαι και πάω σχολείο, έχουν χαθεί, έχει χαθεί και μια ρουτίνα καθημερινή για αυτά τα παιδιά. Οπότε είναι σημαντικό εμείς οι γονείς να μην προσπαθήσουμε να παίξουμε τους εκπαιδευτικούς, γιατί σίγουρα μπορεί και να φθαρεί η σχέση μας με τα παιδιά μας, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. τα μηνύματα που στέλνουν οι εκπαιδευτικοί, που είναι πολλές φορές ενισχυτικά. Βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί τώρα πια, είτε με το Viber είτε με το email, θα προσπαθήσουν να στείλουν ενισχυτικά σχόλια στα παιδιά. Άρα, αυτά που πρέπει να διαβάσουν κιόλας τις δημοτικές τα παιδιά, είναι σημαντικό να τους βάζουμε κάποια όρια για τη μελέτη, αλλά όχι να τα πιέζουμε από την άποψη ότι δεν είμαστε οι εκπαιδευτικοί που θα τους δώσουμε να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν. Και έχουμε δει πολλές φορές, όταν δώσουμε τη χαλαρότητα στα παιδιά το πρωί π.χ.
και μέχρι το μεσημέρι που θα φάνε και μετά το απόγευμα τους πούμε, ωραία, χαλάρωσες το πρωί, ξύπνησες χαλαρά, ξεκουράστηκες, άρα τώρα είναι η ώρα που διαβάζεις. Επειδή υπάρχει αυτή η ευχέρεια, κάποια παιδιά είναι πιο δεκτικά σε αυτή την ελαστικότητα των γονιών και έτσι οι συγκρούσεις είναι μειωμένες. Αν όμως κάποια άλλα παιδιά είναι πειθαρχημένα και πιο εύκολα στην πειθαρχία να διαβάσουν το πρωί, είναι καλύτερο να τα εκμεταλλευτούν αυτοί οι γονείς που βλέπουν ότι τα παιδιά τους είναι πιο πειθαρχημένα και μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτοί που δυσκολεύονται, ας μην φύγουν τη δικιά τους στη σχέση με το παιδί τους. Ναι, γιατί και τα παιδιά εισέρχονται σε μια νέα, έχουν εισέλθει μάλλον σε μια νέα καθημερινότητα, έτσι, και είναι αντιμέτωπα με τις νέες προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία. Στην περίπτωση που ένα παιδί είναι μοναχοπαίδι, τι ρόλο παίζει αυτό στη ψυχολογία του? Εκεί βλέπουμε πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί η αλήθεια να λέγεται ένα παιδί που είναι μοναχό του στο σπίτι με τους γονείς, δεν έχει άλλη παιδική παρέα. Οπότε εκεί όλα αυτά που πάμε, η αγανάκτηση του αγγλισμού, η αντίσταση στο απαγορεύεται, η ανάγκη για παρέα είναι εντονότερες. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν γονείς είναι ίσως να εμπλακούμε μαζί τους ένα παιχνίδι, είτε επί τραπέζιο, είτε με την μπάλα, είτε στην αυλή, είτε να εμπλακούμε στο παιχνίδι του παιδιού για να νιώσει την παρέα. Από την άλλη είναι σημαντικό, αφού έχουμε το διαδίκτυο στη διάθεσή μας, να μπούμε σε βιντεοκλήσεις με φίλους. Αυτό θα του μειώσει κάπως τη μοναξιά και την απομάκρυνση από τους φίλους. Έχουμε δει, ας πούμε, γονείς να λυπούνται σφοδρά, θα έλεγα, βλέποντας το παιδί τους ότι βαριέται, ότι γίνεται ευέξαπτο επειδή είναι μόνο του. Άρα είναι σημαντικό μικρές λύσεις, όπως είπα και πριν, είτε να εμπλακούν οι γονείς στο παιχνίδι, αλλά όταν έχουμε γονείς που δουλεύουν από το σπίτι ή έχουν άλλα πράγματα να κάνουν, ας οριοθετήσουν λίγο τα δικά τους τα πράγματα, ας οριοθετήσουν και λίγο το παιχνίδι του παιδιού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με μικρό προγραμματισμό, να μπορέσει το παιδί που είναι μόνο του και δεν έχει άλλη παιδική παρέα να είναι πιο ομαλή αυτή η προσαρμογή στον εγκλεισμό. Γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν θα ανοίξουν τα σχολεία σύντομα. Άρα φανταστείτε μέχρι το Σεπτέμβριο, αν θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά λέω, ένα μεγάλο τέτοιο διάστημα σίγουρα θα εκτροχιαστούν τα παιδιά της δημοτικής και της νηπιακής ηλικίας. Τουλάχιστον οι πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν ανοίγουν ούτε τον Μάιο. Τώρα, κυρία Κορφιάδη, να δούμε λίγο και τα θετικά μέσα από όλο αυτό. Είναι καταρχάς οι οικογενειακές στιγμές. Αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως σε αυτές, όπου μπορούν να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς οι οποίοι έχουν ή είχαν τουλάχιστον χρόνο και να περάσουν έτσι ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους. Τι άλλο θετικό προκύπτει μέσα από αυτό τον εγκλεισμό? Να μου επιτρέψεις, αγαπητή Στέφανη, η κόρη μου η μικρή, ο 8 χρονών, ήθελε να κάνει μια λίστα με τα θετικά. Mm-hmm. Να και ο χαρακτήρας της πως είναι ο γραφικός. Βρήκε λοιπόν, πολλά θετικά. Έκανε μια μεγάλη λίστα, λέει, μπορείς να δεις τηλεόραση, μπορείς να βγεις έξω στην αυλή να παίξεις, μπορεί να παίξεις με την οικογένειά σου επί τραπέζια, αυτό κάνουμε εμείς δηλαδή. Μπορείς να ζωγραφίσεις, λέει, σε ένα τετράδιο. Μπορείς να κάνεις μαθήματά σου από το διαδίκτυο, γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορείς να κινηθείς περισσότερο, έγραψε, γιατί όντως η ρουτίνα αλλάζει. Μπορεί, λέει, η μητέρα σου να πάρει τους φίλους σου και να μιλήσει στο τηλέφωνο. Είναι αυτό που κάνουμε τώρα οι γονείς μεταξύ μας για να ενώσουμε λίγο τις παρέες των παιδιών, γιατί όντως είναι μεγάλη ανάγκη κοινωνική των παιδιών να συνδεθούν με τους φίλους. Να γράψεις το ημερολόγιο σου, κάτι που θεωρώ ότι είναι μια πολύ όμορφη ασχολία των παιδιών, να γράψουν τις σκεψούλες τους, να γράψουν πώς περνάνε τις μέρες τους, να κάτσεις, λέει, στο μπάνιο και να χαλαρώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο εγκλεισμός, και λέει μετά με αγάπη η κόρη της κυρίας Πέρσης, έτσι σας φέρνει και την αγάπη της, απλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο εγκλεισμός φέρνει χαλαρότητα, φέρνει ατονία. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να χωθούμε και τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο ή που εκτροχιάζονται, ας εκμεταλλευτούμε όντως τον περισσότερο χρόνο που έχουμε μαζί τους, να τον περάσουμε όσο πιο ποιοτικά γίνεται. Να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που μας δίνουν, γιατί υπό κανονικές συνθήκες
θα θέλαμε άλλες 24 ώρες την ημέρα για να προλάβουμε όσα έχουμε να κάνουμε. Τώρα έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε και με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας και με το σπίτι μας, έτσι να μιλήσω και για εμάς που είμαστε κάπως μεγαλύτεροι, να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο και να κάνουμε πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν είχαμε την ώρα. Να πω και κάτι άλλο που έχω δει σαν καινούργιο φαινόμενο, ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έχουμε δει τώρα τους γονείς να βγαίνουν ομαδικά με τα παιδιά τους για βόλτα, είτε με ποδήλατο είτε για περπάτημα. Άρα βλέπουμε και κάτι καινούργιο για τα κυπριακά δεδομένα που κυκλοφορούμε μόνο με το αυτοκίνητο. Άρα βλέπουμε ότι όντως αυτές οι στιγμές με τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και κοιτάξτε, τα παιδιά θα έχουν αποκομίσει κάτι καλό από αυτή την ανάμνηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχοφθόρα αυτή η ανάμνηση του κορονοϊού, είναι ένα ιστορικό γεγονός στη ζωή των παιδιών και στο δικό μας βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι τα παιδιά κερδίζουν αναμνήσεις. Ναι. Και όλες αυτές οι όμορφες στιγμές με τους γονείς είναι αυτά που τους μένουν. Ναι. Η σημασία δηλαδή που θα τους δώσουμε αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, και είναι και μια ευκαιρία έτσι να εισάξουμε τα παιδιά στο πνεύμα της άσκησης. Πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, κυρία Κορφιάτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Καλό απόγευμα να σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς πάμε διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο.